Ελπίζουμε για το καλύτερο. Προετοιμαζόμαστε όμως για το χειρότερο, διαμηνύει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον, όπου συζήτησε με τον ομόλογό του το θέμα των τουρκικών προκλήσεων. Σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, ρωτήθηκε για το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών που θέτει η Τουρκία. Παρότι το ζήτημα της αποστρατικοποίησης είναι εξωφρενικό, να το συζητά κανείς, και θα λέγω ότι δεν έχει κανένα βάσιμο νομικό έρισμα, όσο ανόητο, γελίο, εξωφρενικό και αν το θεωρούμε εμείς, εν τούτης θα πρέπει να το εξηγούμε αυτό σε εταίρους και συμμάχους. Γιατί οι άλλοι, όλοι μάλλον, δεν έχουν την ίδια γνώση, αν θέλετε, ή εξοικείωση με το θέμα. Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας εξαπέλυσε και πάλι απειλές προς τη χώρα μας, κάνοντας λόγο για τουρκικά σχολεία στην Ελλάδα. Καταδικάζω έντονα την αναστολή των τουρκικών σχολείων από την Ελλάδα. Ως Δημοκρατία της Τουρκίας δεν έχουμε αφήσει αναπάντητες τις δραστηριότητες της Ελλάδας και δεν θα την αφήσουμε στο μέλλον. Η ρητορική της Τουρκίας είναι συνεβασμένη με τη διαφαινόμενη πόλωση στο εσωτερικό της χώρας εν ώψη των εκλογών του 2023, εκτιμά ο Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποιεί ωστόσο ότι αυτό δεν θα αλλάξει και μετά τις εκλογές. Όσοι πιστεύουν ότι το πρόβλημα στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας και ότι αν φύγει από το προσκήνιο θα εξαφανιστούν οι προκλήσεις ως διαμαγείας, πλανώνται. Μένοντας στη σκληρή γραμμή της Άγκυρας, ο Διευθυντής Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας δεν απέκλεισε έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς να διευκρινίζει πού θα γίνουν αυτές, ενώ εμφανίστηκε προκλητικός μιλώντας και για υπερπτήσεις πάνω από την Αττική. Αν η Τουρκία ήθελε να παίξει ένα παιχνίδι τόσο επικίνδυνο όσο η Ελλάδα, θα είχατε δει τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη στους ουρανούς της Αττικής, αλλά δεν έχουμε τέτοιο μέλημα. Η αυξανόμενη πίεση που ασκεί η Τουρκία στη χώρα μας αποτελεί στρατηγική επιλογή της Τουρκίας και δεν έχει σχέση με εκνευρισμούς, με απομόνωση, με στριμώγματα, με εσωτερικά προβλήματα που ακούω στα κανάλια.